Φίλες και φίλοι, είχαμε διπλές εκλογές το Μάιο και τον Ιούνιο. Είχαμε αυτοδιοικητικές τον Οκτώβριο και έχουμε μπροστά μας ευρωεκλογές. 5 εκλογικές αναμετρήσεις σε περίπου 1 χρόνο. Σε 1 χρόνο 5 εκλογικές αναμετρήσεις. Θέλω να σκεφτούμε όλοι μας ποια ήταν η θέση του ΠΑΣΟ 2 χρόνια πριν. Το ερώτημα 2 χρόνια πριν ήταν αν θα υπάρχει το ΠΑΣΟ και αν το ΠΑΣΟ θα πάει με τον ένα ή με τον άλλο συμπλήρωμα. Η μεγάλη νίκη που πετύχαμε είναι ότι σήμερα έχει αλλάξει το ερώτημα. Δεν είναι απλά αν θα κυβερνήσει το ΠΑΣΟ, αλλά πότε θα κυβερνήσει το ΠΑΣΟ, και αυτή είναι η μεγάλη μας νίκη. Ότι καταφέραμε αυτό που θεωρούσαν ακατόρθωτο. Το ΠΑΣΟ όχι μόνο δεν είναι συμπλήρωμα, ήδη στις μετρήσεις είναι αξιωματική αντιπολίτευση και θα γίνει και με τη λαϊκή ετοιμιγορία δεύτερο κόμμα με αυξημένα τα ποσοστά του το καλοκαίρι στις ευρωπαϊκές εκλογές. Και πρέπει να αντιμετωπιστούμε ενωμένοι για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Θέλω επίσης να θυμηθούμε τι μας έλεγαν οι αντίπαλοι μας. Τελείωσε το ΠΑΣΟ. Έκλεισε το ΠΑΣΟ. Λίγο με την ανανέωση, με την ενότητα, με το συγκεκριμένο λόγο, χωρίς πολλά λόγια, αλλά συγκεκριμένα πράγματα, καταφέραμε να μην είμαστε ξανά πυροτέχνημα, αλλά να οικοδομούμε καθημερινά σχέσεις εμπιστοσύνης με τον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα με τους νέους. Σε εκλογές του 19, τα ποσοστά μας στην Έλληνια ήταν περίπου στο 2%. Σήμερα, στις ενώσεις εθνικές εκλογές που πέρασαν, είχαμε ποσοστά περίπου στο 12%. Ξαναμπαίνουν νέοι στον χώρο μας. Δεν είμαστε ένα κόμμα ανάμνησης, ούτε ένα κόμμα συναισθήματος. Είμαστε ένα κόμμα ξανά προοπτικής. Και πρέπει αυτά που καταφέραμε όλοι μαζί να τα διατηρήσουμε και να τα διαφυλάξουμε ως πόροι οφθαλμού για τις επόμενες μεγάλες μάχες. Γιατί το ΠΑΣΟΚ που σήμερα δεν του χαρίστηκε τίποτα. Όλα τα καταφέραμε με αγώνα καθημερινό και φαίνεται από τον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν τα κανάλια. Λέγανε κάποτε γιατί να παίζουμε το ΠΑΣΟΚ ένα κόμμα μονοψήφιο. Γίναμε διψήφιοι, ξανά ο χώρος που μας δίνουν είναι πολύ λιγότερος από τους άλλους. Γινόμαστε δεύτερο κόμμα, ξανά το ίδιο, μέρα νύχτα, κασελάκες, που οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Και θέλω να σκεφτούν και να φανταστούν οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είτε ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, είτε έκαθαν στον καναπέ τους και περιμένουν να δουν τις εξελίξεις στον χώρο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Τι θα λέγανε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και οι επικοινωνιακοί βραχικίωνες της Λάσπης και της Δικόνιας, αν ο πιο στενός μου συνεργάτης, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Σπυρόπουλος, έδινε συνέντευξη και έλεγε ότι ήμουν ενδυνάμει υπουργός του Μητσοτάκη το 2019. Αν είχα χορογραφήσει όχι μία και δύο φορές υπέρ του Μητσοτάκη τα τελευταία 3 χρόνια, τι θα λέγανε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ λοιπόν καλώ κάθε δημοκράτη, κάθε προοδευτικό άνθρωπο, νέους οι οποίοι δεν γνωρίζουν το έργο του ΠΑΣΟΚ, αυτά που πέτυχε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Κώστα του Σεμίδη και τους υπόλοιπους αντιπρόσωπους, τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Και νέους ανθρώπους να έρθουν κοντά μας και όλοι μαζί να αναγεννήσουμε τη δημοκρατική παράταξη, γιατί δεν θα γίνω μόνο ισχυροί, αλλά είμαστε και αυτόνομοι με τα οικονομικά συμφέροντα που υπηρετεί η Νέα Δημοκρατία και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ για να γι' αυτή την αντιμετώπιση. Διότι η αντιμετώπιση τους είναι προνομιακή. Είναι προνομιακή μια αντιμετώπιση όταν δεν λένε τίποτα για τα μεγάλα προβλήματα. Και παρόλα αυτά καταθέτουν προτάσεις
για το πρωτογενή τομέα, για τα ενίκια, για την υγεία, την παιδεία. Αλλά αυτά βλέπετε δεν είναι σημαντικά. Σημαντικά είναι να πας μία βόλτα έξω, να στήσεις ένα επικοινωνιακό σοου, να κάνεις ένα TikTok, λες και έτσι θα λυθούν τα προβλήματα του αγρότη, του φοιτητή, του ερευνητή, της γυναίκας που θέλει καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, της μάνας. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε μόνο ένα δρόμο. Μέχρι τις ευρωπαϊκές εκλογές, όλα αυτά που έχουμε οικοδομήσει ως ένα σύγχρονο πρόγραμμα, εσείς να τα πάρετε πάνω σας και να τα κουβαλήσετε στην κοινωνία. Δεν πρόκειται να μας χαριστεί τίποτα. Γιατί? Είναι πολύ απλό. Ο κ. Μητσοτάκης ελέγχει τα πάντα. Αυτό αποκαλύπτει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δηλαδή ξαφνικά ξυπνήσανε 330 ευρωβουλευτές από την αριστερά, τη σοσιαλδημοκρατία, τους πρασίνους, τους φιλελευθέρους και 7 της δεξιάς του Λαϊκού Κόμματος. Και είπανε τι γίνεται στην Ελλάδα, πού πάει η κατάσταση. Η μόνη που το καταψηφίσανε ήταν ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, του Βελόπουλου και της Νέας Δημοκρατίας. Τι έγινε, χατήρι που κάνε λόγω των υποκλοπών, επειδή ήμουν συνάδελφος, όχι. Βλέπουμε τους δείκτες. Αργά και σταθερά υποβαθμίζεται η ποιότητα δημοκρατίας στην Ελλάδα. Η δικαιοσύνη, ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιώματων, η διάκριση των εξουσιών. Ξαφνικά ο Άριος Πάγος, λες και είμαστε στην Ουγγαρία, απαντά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πού ήταν ο Άριος Πάγος όταν πήγα και έκανε την καταγγελία των υποκλοπών για να καλέσει αμέσως τον αιτσό του Πρωθυπουργού που δεν έχει καλέσει ακόμη μη εισαγγελέας για να καταθέσει. Τα λέω αυτά γιατί έχουμε χρέος να αγωνιστούμε για την ποιότητα της δημοκρατίας, για τη μείωση των ανισοτήτων, για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Γιατί αυτό ήταν το ΠΑΣΟΚ και αυτό είναι το χρέος και του σημερινού ΠΑΣΟΚ. Αυτός ο αγώνας. Θέλω να σας πω ότι ακούμε συνεχώς για επιτυχίες. Ποιες είναι οι επιτυχίες? Πήραν 41% και είχαμε φυσικές καταστροφές με πρωτοφανείς ζημιές σε Θεσσαλία, σε Εύρο, σε Ρόδο, σε Εύβοια. Τεράστια καταστροφή. Τα πούμε γι' αυτό, τα πούμε γι' αυτό. Τεράστιες καταστροφές. Τι έγινε, γιατί πήραν τις καταστροφές? Λέγανε στον Εύρο, βάλανε τις φωτιές οι μετανάστες. Και κάναμε συνέδριο τον Νοέμβριο στο Εύρο, το ΠΑΣΟΚ, και κάλεσε τους επιστήμονες του Δημοκρατίου Πανεπιστήμου Θράκης και πέρα τους κάρτες ξηρασίας της Ροδόνης και του Εύρου και αποδείχνει περίτρανα ότι η νομή με τη μεγαλύτερη ξερασία τα τελευταία 7 χρόνια ήταν η Ροδόνη και ο Εύρος. Ήταν προδιαγεγραμμένη η καταστροφή της Δαδίας. Και αντί λοιπόν να βλέπουν τα στοιχεία, τα υπουργεία, τα αρμόδια και να ανοίξουν δίωδους, να μπορούν να πάνε γρήγορα τα οχήματα, να μπορούν να έχουν γεμάτους τους αμπιευτήρες και να σώσουν το δάσος, είχαμε τη μεγαλύτερη καταστροφή δάσους του μεγαλύτερου κοσμήματος της Ελλάδας, τη μεγαλύτερη πυρκαγιά σε δάσος σε όλη την Ευρώπη. Τι έγινε στη Θεσσαλία? Ήταν μια τεράστια καταιγίδα, ακραία καιρικά φαινόμενα. Αλλά αυτό είναι κλιματική αλλαγή. Με αυτά θα ζούμε τα επόμενα χρόνια. Αν θυμάστε, στην πρώτη καταιγίδα λέγανε οι επιστήμονες, γιατί έχουν και τους στρατευμένους επιστήμονες, μια φορά λέει τα 1000 χρόνια, τους 15 μέρες είναι πάλι χαμός. Τι συνέβη? Υπήρξε μια ενιαία αρχή διαχείρισης συντάτων για να κάνει έργα προτεραιοποίησης, για να μπορεί να συγκρατήσει τους όμπους, να είναι ανοιχτά τα ποτάμια. Τα έργα που γίνανε με τον Ιαννό αντέξανε 2 χρόνια πριν και αυτά γκρεμιστήκαν. Κάναμε έργα βάζοντας κανόνες ασφάλειας σύμφωνα με τις αλλαγές του κλίματος να το αντιμετωπίσει η χώρα τα επόμενα 20 χρόνια. Τίποτα δεν σχεδιάζεται. Δίνει η Ελλάδα δισεκατομμύρια για αποκαταστάσεις, αλλά ελάχιστα για πρόληψη. Μα αυτό μας λέγανε όταν ήμουν ευρωβουλευτής και ανέλαβα την ευθύνη να κάνω τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας όλης της Ευρώπης.
3,1 δισεκατομμύρια προϋπολογισμός. Μας λέγανε 50% πρόληψη, 50% καταστολή. Στην Ελλάδα είναι 80% καταστολή, 20% πρόληψη. Μα άμα δεν κάνεις πρόληψη, πώς αντιμετωπίσεις εσύ τα θέματα. Όποιες εσύ τα θέματα. Όλα αυτά λοιπόν, τα οποία δεν σχεδιάσαμε, τα είπαμε, κάναμε συνέδρια, δείξαμε τον δρόμο, δεν αλλάζει τίποτα. Και το ευχαριστώ τους ήταν να βγάζουν ψεύτικες λίστες για το ποιοι ήταν οι καλοί ευρωβουλευτές, αντί να μου λένε ένα ευχαριστώ, παίρνετε τζάμπα αεροπλάνα, εναέρια, επίγεια, εκατοντάδες πυροσβέστες, τζάμπα στην Ελλάδα με το δικό μου νόμο που έγινε, το Rescue You, και για αυτή την κρίση να πατάει η Ελλάδα το κουμπί για να έχει αυτές τις δυνατότητες. Αυτό ήταν το ευχαριστώ. Αυτό ήταν, γιατί αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Για την ακρίβεια, τι έχουν κάνει για την ακρίβεια. Τεράστιες ανισότητες. Οι φτωχοί είναι φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Αυτή είναι η Ελλάδα το μνημόνιο. Τι έλεγε ο ειδικός μας, να τελειώσει το μνημόνιο, να ηρεμήσουμε τα πράγματα, να έχουμε την κοινωνική ευελιξία, να γίνουν υποδομές, να δώσουμε στην υγεία, να δώσουμε στην παιδεία που γίνονται περικοπές δαπανών. Και αντί να βελτιωθούν τα πράγματα, νέο κύμα καταστροφής. Υπάρχει άλοθη, δεν υπάρχουν λεφτά. Μα εδώ μας δώσαν 36 δισεκατομμύρια ταμείο ανάκαμψης. 36 δισεκατομμύρια ευρώ με προτεραιότητα υγεία, παιδεία, πράσινη μετάβαση, ψηφιακή σύγκληση. Τι έγινε, πού πήγαν αυτά τα λεφτά, πήγαν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν δείτε τα στοιχεία, τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν πάει πλειοψηφικά με χαμηλά επιτόκια σε πολύ ισχυρούς παίκτες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πήραν τίποτα. Υποδομές. Ποιες υποδομές. Σήμερα κάναμε μια κουβέντα στην Ένωση Ηρακλείου και λέγαμε κάτι πολύ απλό. Άμεσο μέτρο η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο για τους αγρότες. Αλλά αυτό είναι ένα μέτρο για τώρα. Εδώ η Ευρώπη κάνει πράσινη μετάβαση και λέει κατά προτεραιότητα όροι σε όρους σύνδεσης στο δίκτυο για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αγρότες, κτηνοτρόφους, μεταποιητές. Γιατί το λέει αυτό η κανονική Ευρώπη που βλέπει μακριά. Γιατί σου λέει θα αυξηθούν τα ποσοστά λιπάσματα στις ζωοτροφές. Εγώ πώς θα περάσω την παραγωγή με την εμπόρια, θα κάνω αυτές τις κοινότητες να μπουν η παραγωγή μέσα για να έχουν φτηνή ενέργεια τα επόμενα 15 χρόνια, αλλά και κάτι άλλο. Όση ενέργεια δεν καταναλώνουν, την ξαναπουλάνε στο δίκτυο, εξοικονομούν χρήματα για να αντιμετωπίσουν την αύξηση του υπόλοιπων συντελεστών κόστου παραγωγής. Τι από αυτά γίνει στην Ελλάδα. Υπάρχει το επιχείρημα, δεν έχουμε δίκτυο. Τι δεν κάνουμε. Μα για το είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Να κάνει μια εργοδοτική, να μην θέλουμε 1, 2, 3 δισεκατομμύρια να φτιάξουμε το δίκτυο, να μπουν κατά προτεραιότητα στον χώρο που υπάρχει και θα δημιουργηθεί αυτές οι κοινότητες. Πώς θα περιφρούσουμε την εμπόρια παραγωγή. Ο ΠΚΠ, εργά, φταίει λέει η Ευρώπη. Μα από την κοινή αγροτική πολιτική η Ελλάδα έχασε ελάχιστα. Οι υπόλοιποι ξεσηκώνονται διότι υπάρχει ένα σοβαρό επιχείρημα. Χάσατε πάρα πολλά. Διότι με την αγανάπαυση, άνω των 100 στρεμμάτων, που είναι μεγάλο κύρο, ήταν μεγάλο κόστο. Εμά η Ελλάδα, η μικρή κύρη που ήταν κάποτε μειονέκτημα, με τη νέα κάπου είναι πλεονέκτημα. Δεν χάσαμε λεφτά. Ποιο ήταν το πρόβλημα. Ότι 5 πρόεδροι του ΟΠΚΠ και 4 υπουργοί με τελετέ του κ. Αβγενάκη τα κάνανε πάκαρο στο ΟΠΚΠ. Και είδαμε το Δεκέμβριο 600 εκατομμύρια λιγότερες πληρωμές. Τις χειρότερες πληρωμές από την αρχή λειτουργίας κοινής αγροτικής πολιτικής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό παρετήσανε και τον τελευταίο πρόεδρο του ΟΠΚΠ. Στον ΕΛΓΑ δεν ξέραμε ότι η κλιματική κρίση θα δημιουργήσει κόστος στον αγρότη. Πολύ μεγάλο, ζημιές. Δεν έπρεπε να έχει εξυγχρονιστεί το πλαίσιο. Για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να νιώθουν μία ασφάλεια από τις αλλαγές του κλίματος και τις καταστροφές.